Γεια σας! Έχω επηρεαστεί πολύ από τη Λολίτα. Οπότε αποφάσισα να σας κάνω το μακιγιάζ που πιστεύω πως θα είχε η Λολίτα όταν μεγάλωνε. Γιατί στο βιβλίο είναι 12. Ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες βιβλίων. Είμαστε έτοιμοι! Εγώ μην αγγίξω λίγο το πρόσωπό μου, αμέσως να κοκκινήσει. Λοιπόν, ξεκινάμε με primer. Θα χρησιμοποιήσω τα δύο foundation από Makeup Forever, αυτά που είναι φτιαγμένα ειδικά για τηλεόραση, κινηματογράφο και τα σχετικά, είναι τα Ultra HD και έχω ένα πιο ανοιχτό, ένα πιο σκούρο. Το πιο ανοιχτό θα πάει κάτω από τα μάτια. Κάνουμε το κλασικό τριγωνάκι, φτάνουμε μέχρι εδώ. Και στο υπόλοιπο πρόσωπο πηγαίνουμε με δυο σκούρο απόχρωση. Να πω Beauty Blender. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Όταν καλύπτεις τελείως το πρόσωπό σου με κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ καλυπτικό, χάνονται τα πάντα, γίνεσαι σαν χαρτί, δεν έχεις... Δεν φαίνεται, ας πούμε, η μύτη που αρχίζει, που τελώνει. Γι' αυτό χρειάζονται οι φωτοσκιάσεις. Ωραία, σταματάω γιατί άμα μου αφήσεις εμένα με ένα beauty blender, όλη μέρα θα κάνω αυτό. Πάμε να κάνουμε bake λίγο. Bake. Παίρνω την πούδρα μου της Laura Mercier. Γενικά, να κοιτάτε να παίρνετε πούδρες οι οποίες σε flash, φωτογραφία flash, δεν βγάζουν αυτό το άσπρο από κάτω. Κάτω από το μάτι, κοιτάω πάνω για να μην ζαρώνει το μάτι. Άμα κοιτάτε κάτω, ζαρώνει και θα μαζέψει μέσα. Και θα το αφήσω για λίγη ώρα. Πόση ώρα να το αφήσω? 5 λεπτά, ας πούμε. Και πάμε με ένα πινελάκι να διώξουμε την περιττή πούδρα. Όσοι χρειαζόταν, έχει γίνει bake. Θα βγάλω κανένα μάτι καμιά μέρα. Κάντε να το εξηγήσει αυτό στο ΕΚΑ. Πώς το έπαθες? Και με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, θα κάνω και λίγο έτσι. Δεν βάζω γενικά ιδιαίτερη πούδρα. Πάμε να κάνουμε κοψίματα. Φωτοσκιάσεις. Χρησιμοποιώ Shade and Light από Kat Von D. Πηγαίνω, πού είναι το κόκαλό μου? Εδώ πέρα είναι το μήλο, ας πούμε, το κόκαλο. Ακριβώς από κάτω κάνει ένα βαθούλωμα. Εκεί πέρα κάνουμε τη γραμμή και την κάνουμε blend προς τα πάνω. Μην φυσάτε τα πινέλα σας. Εγώ είμαι ξεχωρίς στο πινέλα. Και blend προς τα πάνω. Και το φέρνουμε και λίγο εδώ και λίγο εδώ. Να κόψουμε και λίγο κούτελο. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό. Γενικά μην αγχώνεστε ότι μου πέσε πολύ το contour, μου πέσε πολύ το rouge, μου πέσε το ένα, μου πέσε το άλλο. Γι' αυτό υπάρχει το πινέλο που βάλαμε την πούδρα. Το κάνετε blend και τελειώνει η υπόθεση. Λίγο θα κόψω και από κάτω. Έτσι λίγο να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε τριπλοσάγωνο. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω πάντα με το πηγούνι μου. Φαίνεται πολύ μητερό, αλλά εντάξει. Αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Και θα πάρω ένα πιο μικρό πινελάκι. Αυτό είναι NYX. Το 26. Και θα πάω με τα ίδια χρώματα μόνο εδώ. Βλέπω κιόλας σε ένα καθρέφτη. Έτσι, λίγο εδώ και το κάνω και blend. Κοιτάξτε λίγο διαφορά. Και θα κάνουμε και λίγο τη μύτη. Με αυτό το πινελάκι τέλειο. Βάλω πολύ. Δεν πειράζει. Μην μου αγχώνεστε. Έχουμε το πινέλο της πούδρας. Πινελάκι πούδρας και το κάνουμε πολύ πιο διαφορετικό.
Λοιπόν, έχουμε highlighter και έχουμε και ρούζ. Εγώ πάντα βάζω πρώτα το highlighter και μετά το ρούζ. Γιατί αν βάλετε πρώτα το ρούζ και μετά το highlighter, θα φαίνεται μια γραμμή από πάνω από το ρούζ άσχημη. Κάτι δεν μου κολλάει καλά. Λοιπόν, πάω στην Kat Von D στο Alchemist Holographic Palette. Έχουν καταπληκτική απόδοση αυτά τα highlighter. Έχω ξετρελαθεί, δηλαδή δεν το περίμενα. Αχ, δεν μπορώ να τρελαίνω. Κοιτάξτε το πώς είναι. Κοιτάξτε το. Κοιτάξτε την απόδοση. Θα βάλω λίγο εδώ. Εδώ. Μέχρι εδώ δηλαδή. Για το χέσουμε. Λίγο στην ακρούλα. Σε πολύ δεν αρέσει αυτό που φαίνεται στην ακρούλα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου φαίνεται πολύ χαριτωμένο. Και λίγο ρούζ. Αχ, λοιπόν, θα πάρω Inglot. Την απόχρωση 30, νομίζω. Και επειδή αυτά βγάζουν πολύ προϊόν, η απόδοσή τους είναι πολύ έντονη. Προσέχουμε. Δεν το βάζω ψηλά, το βάζω εδώ πέρα για να δείχνει πιο νεανικό. Και τώρα μπορώ να πάω κάτω στο Eat. Eat νούμερο 3. Μ' αρέσει. Φρύδια. Πω, πω, φρύδι, παιδιά. Εγώ πάντα το θέλω έντονο. Τι είναι αυτό που πέφτει εδώ. Θα χρησιμοποιήσω Make Up Forever Aqua Brow. Πάντα εκεί καταλήγω. Πηγαίνω. Εγώ ξεκινάω πάντα από την κάτω μεριά, μέση προς τέλος. Και το ανεβάζω. Τσούπου τσούπου. Θα πάω με το ίδιο ρουζάκι. Ένα πινελάκι. Ελάχιστη ποσότητα. Και λίγο πηγαίνουμε στην κόμχη του ματιού. Απλά για να δώσουμε ένα βάθος. Ένα ότι ξέρεις τι. Έχω και βλέφαρο. Και συνεχίζω με το αγαπημένο μου eyeliner από Kat Von D. Πρέπει να γίνουμε Λολίτα. Είναι με τη μέρα, δηλαδή άμα δεν θέλει εκείνη τη μέρα το eyeliner να μπει, δεν θα μπει, τελείως. Δεν το θέλω πολύ χοντρό, γιατί θα έχουμε άλλα πράγματα στο πρόσωπο να τραβάνε την προσοχή. Αχ, μάσκαρα, L'Oréal Paris False Lash Superstar X Fiber. Αυτό είναι που έχει τα δύο στάδια, ένα, δύο. Χρησιμοποιήσω για τα χείλη το lip liner και το liquid lipstick από Kylie Cosmetics. Kristen ή Kirsten. Kristen, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Kylie Cosmetics υπάρχουν τα αυθεντικά μόνο στο δικό της site. Έχω πάρει και από το eBay, έχω πάρει από παντού. Δεν είναι αυθεντικά. Και οι απομιμήσεις έχουν μέσα απαράδεκτα συστατικά, δηλαδή μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Μπορείτε να βρείτε μόνο στο kyliecosmetics.com, αλλά τώρα άλλαξε το τελωνείο μας και ό,τι θέλουμε να πάρουμε από Αμερική. Εγώ είχα κάνει μια παραγγελία από Αμερική 30 ευρώ και το τελωνείο μου ήρθε 80 ευρώ. Άρα έπρεπε να πληρώνω συνολικά 110 ευρώ. Σε αυτό το μακιγιάζ, αν έχετε κάνει και έντονα μάγουλα, μη μου πάτε με το lip liner πολύ έξω από τη φυσική γραμμή των φυλών σας. Τα κάνετε τεράστια, θα φαίνεται ψεύτικο. Και το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του βίντεο. Οι φακίδες. Λοιπόν, για τις φακίδες, θέλετε ένα καφέ μολύβι ματιό, μαλακό, όχι σκληρό και πολύ σταθερό, ιδανικά να είναι και αδιάβροχο. Μισό λεπτό να το ξύσω, γιατί πάντα πρέπει να είναι ξυσμένο. Αυτό είναι από Make Up For Ever, το νούμερο M60. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη φακίδες, απλά τις έχω καλύψει, οπότε ξέρω πού να πάω να κάνω φακίδες. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να τις κάνουμε πιο έντονες, πώς με τα χείλη βάζουμε κόκκινο κραγιόν για να το κάνουμε πιο έντονο το στόμα. Αυτό κάνουμε τώρα και με το μολυβάκι. Αν δεν έχετε καθόλου φακίδες και θέλετε να δημιουργήσετε, θα πάτε από εδώ μέχρι εδώ και εδώ πέρα λίγο. Θα δείτε πώς θα το κάνω κι εγώ. Πηγαίνουμε με ένα καθαρό δάχτυλο και τις κάνουμε λίγο blend. Γιατί εννοείται πως η φακίδα η πραγματική δεν είναι ένα κυκλάκι, μια βουλίτσα. Τελείωσα!
Μόλις γίναμε Λολίτα Reloaded. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σκεφτώ και άλλες ηρωίδες βιβλίων για να τις κάνουμε make-up tutorial, πώς το φαντάζομαι εγώ στο μυαλό μου και πώς μπορούμε να τα κάνουμε ώστε να μπορούν να φορεθούν στον δρόμο. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια ηρωίδα από βιβλίο που θέλετε να σας κάνω το μακιγιάζ της. Πατήστε like, εγγραφή, όλα αυτά τα καλά και εγώ θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!